Η Ουκρανική Μυστική Υπηρεσία, σύμφωνα με έρευνα τη BILD, επιχείρησε να σκοτώσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρη Πούτιν με ντρόουν καμικάζι την Κυριακή. Αν και η απόπειρα δολοφονία απέτυχε, οι Ρωσικέ Αρχέ κρατούν την απόπειρα μυστική. Το ντρόουν UJ22 απογειώθηκε στην Ουκρανία το απόγευμα τη Κυριακή και, όπω αναφέρουν, η BILD και η NOVA, σύμφωνα με τον Blick, πρόκειται για το πιο σύγχρονο ουκρανικό ντρόουν με μεσαία εμβέλεια έω και 800 χιλιόμετρα. Στόχο τους φέρεται να ήταν ένα νεόκτιστο βιομηχανικό πάρκο κοντά στη Μόσχα, το οποίο βρίσκεται 500 χιλιόμετρα από την Ουκρανία. Ο Ουκρανός ακτιβιστή Γιουρί Ρωμανένκο, ο οποίο λέγεται ότι έχει στενού δεσμού με τι υπηρεσίε πληροφοριών του Κιέβου, φέρεται να είπε ότι την περασμένη εβδομάδα οι υπηρεσίε πληροφοριών έλαβαν πληροφορίε σχετικά με το ταξίδι του Πούτιν στο βιομηχανικό πάρκο Ρουντνεύο. Αντίστοιχα, το drone μα Καμικάζη απογειώθηκε, το οποίο πέταξε μέσα από όλε τι αεράμινε της Ρωσικής Ομοσπονδίας και συνετρίβει όχι μακριά από το βιομηχανικό πάρκο. Πράγματι, αρκετά ρωσικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν τη συντριβή ενό drone UJ22 κοντά στο χωριό Βορόσκογκο, ανατολικά της Μόσχας. Ο τόπο του ατυχήματο είναι περίπου 20 χιλιόμετρα ανατολικά του βιομηχανικού πάρκου Ρουντνεύω. Τα πλάνα δείχνουν ότι στον ντρόουν υπήρχαν 30 μπλοκ εκρηκτικών C4 συνολικού βάρους 17 κιλών. Τα εκρηκτικά μη 112 χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων από τον Αμερικανικό στρατό και τις Καναδικές Ένοπλες Δυνάμεις. <Και> ο προσωπικός ανταποκριτής του Πούτιν στο Κρεμλίνο, Πάβελ Ζαρούμπιν, δήλωσε την Κυριακή το πρωί ότι ο πρόεδρος σχεδιάζει να επισκεφτεί ένα βιομηχανικό πάρκο στη Μόσχα. Πότε πρέπει να γίνει αυτή η επίσκεψη, δεν είπε. Ρώσοι περαστικοί δημοσίευσαν φωτογραφίε από το βιομηχανικό πάρκο Ρουντνεβό το απόγευμα τη Κυριακή, δείχνοντα τον γκρίζο γκαζόν μπροστά από το κεντρικό κτίριο που είχε επιτσιλιστεί με πράσινη μπογιά, γράφει η Bild. Ωστόσο, δεν είναι σαφέ εάν ο αρχηγό του ρωσικού κράτου ήθελε να επισκεφθεί το βιομηχανικό πάρκο την Κυριακή ή μόνο τη Δευτέρα για λόγου ασφαλεία. Οι επισκέψει του Πούτιν πραγματοποιούνται μερικέ φορέ μία ημέρα πριν ανακοινωθούν. Ω εκ τούτου, η Ουκρανία δεν μπόρεσε να καθορίσει την ημερομηνία τη επίσκεψη, αν θα πραγματοποιηθεί στην αρχή τη εβδομάδα, την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Προφανώ ο Πούτιν δεν ήταν εκεί. Ο εκπρόσωπο του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε τη Δευτέρα. Ο Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν εργάζεται στο Κρεμλίνο. Ο αρχηγό του κράτου δεν σχεδιάζει σημαντικέ δημόσιε εκδηλώσει. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.